Στην Αμερικανική έρευνα δεν υπάρχουν ονόματα πολιτικών. Το αντικείμενο της έρευνας είναι η πολυεθνική εταιρεία. Σε τι χρόνου ψάχνει το FBI? Ψάχνει από το 2006 μέχρι και το Δεκέμβριο του 2014. Εκεί μέσα αναφέρονται πολιτικά πρόσωπα? Φυσικά και αναφέρονται και πολιτικά πρόσωπα. Μας λέτε ότι στην έρευνα του FBI αναφέρονται πολιτικά πρόσωπα που κατά την έρευνα τη δική τους έχουν υπάρχουν ενδείξεις ότι έχουν λάβει πολιτικές αποφάσεις υπέρ συμφερόντων της συγκεκριμένης φαρμακοβιομηχανίας. Στην Αμερικανική έρευνα δεν υπάρχουν ονόματα πολιτικών. Το αντικείμενο της έρευνας είναι η πολυεθνική εταιρεία. Οι μάρτυρες, οι Έλληνες που καταθέσανε στην Αμερική, κατέθεσαν βίντεο, κατέθεσαν ηχητικά ντοκουμέντα. Έχουν ηχητικά ντοκουμέντα και βίντεο που αποδεικνύουν τις ευθύνες πολιτικών προσώπων? Βεβαίως. Μα τι λέμε τώρα? Εσείς πιστεύετε, συγγνώμη, ότι το FBI, το Υπουργείο Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών, δείχνει ενδιαφέρον για την υπόθεση γιατί ο Σαράκης είναι όμορφος που δεν είναι? Αυτό είναι το σημαντικό. Ή επειδή πήγανε τρία στελέχη από την Ελλάδα και κατέθεσαν μηνυτήρια αναφορά? Είναι διότι ακριβώς όπως γνωρίζετε, οι Αμερικανικές αρχές έχουν αρμοδιότητα να διερευνήσουν τις αθέμετες πρακτικές της συγκεκριμένης φαρμακοβιομηχανίας που είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και δι' της Νέας Υόρκης. Τα πρόσωπα, τα πολιτικά, τα οποία αναφέρονται στη δικογραφία η οποία κατατέθηκε στη Βουλή. Οι 8 πρώην υπουργοί και οι 2 πρώην πρωθυπουργοί. Αναφέρονται στις καταθέσεις? Είναι τα ίδια πρόσωπα που λένε και οι μάρτυρες οι δικοί σας? Θα σας πω. Κάποια από αυτά αναφέρονται. Κάποια. Όχι όλα. Φυσικά και ερευνώνται ποιοι άνθρωποι δωροδοκήθηκαν και φυσικά δεν υπάρχουν εξαιρέσεις στην έρευνα. Τα στοιχεία τα οποία δώσαμε αποτελούν την αφορμή και την βάση για την έρευνα. Είπα ότι υπάρχουν εμπλοκές κρατικών αξιωματούχων και μάλιστα και πολιτικών προσώπων οι οποίοι να έχουν χρηματιστεί βάσει των ισχυρισμών των δικών μου εντολέων των τριών που προσέφηκαν στην Αμερικανική Πρόσωπα Δικαιοσύνη. Πρόσωπα έξω από τα 10 που ξέρουμε. Έξω από τα 10. Και μάλιστα. Έξω από τα 10. Και έξω και από είναι τα 10. Και κάποια από τα 10. Από εκεί και έπειτα αυτά είναι υποχρεωμένα οι Αμερικανικές αρχές να διασταυρώσουν την βασιμότητά τους ή μη. Στην Αμερικανική έρευνα δεν υπάρχουν ονόματα πολιτικών. Το αντικείμενο της έρευνας είναι η πολυεθνική εταιρεία.